Αν να γνωρίσεις τον εαυτό σου, μόλις γνωρίσεις τον εαυτό σου, θα δεις ότι δεν είναι μόνο το σώμα σου. Και όταν δεν είναι μόνο το σώμα σου, θα δεις ότι είναι ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που καθορίζει το σώμα σου. Και μόλις γίνεις κάτοχος και πιο συνειδητός αυτού του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, εθέρω ηλεκτρομαγνητικού πεδίου που καθορίζει, τα λέγαμε, το σώμα σου, θα αρχίσεις και θα γίνεις ένα τότε στην πραγματικότητα με το σώμα σου. Γιατί τώρα αυτά τα δύο είναι διαφορετικά. Ακόμα ο άνθρωπος δεν έχει, τα λέγαμε, μάθει τον μηχανισμό του σώματος, γιατί ακόμα δεν ξέρει την ένωση. Δεν ξέρει καν. Δεν έχει διαβάσει καν και δεν γνωρίζει καν ορισμένα πραγματάκια και το ειδικά αυτό που λέμε την προσωπικότητα. Ενώ δηλαδή έχουμε μια μάσκα στην πραγματικότητα που την πήραμε για να βουτήξουμε να δούμε το βυθό. Φοράμε λοιπόν αυτή τη μάσκα που λέγεται προσωπικότητα για να πάμε να δούμε την πυκνότητα που λέμε εδώ πέρα, το 3D που ζούμε, έτσι, αυτή που ζούμε τώρα μας. Και είναι σαν ένα δίτη που παίρνει μια μάσκα και γύρισε και βουτάει στη θάλασσα. Όταν αυτή η μάσκα είναι βρώμικη, ενώ σε βοηθάει να δεις καλύτερα το νερό, θα δεις ότι δεν θα μπορέσεις να διακρίνεις καλά και να καταλάβεις. Και όσο πηγαίνεις και πιο σκούρα νερά, θα λέγαμε, σε βάθος, θα χάνεται και ο ήλιος και δεν θα έχεις σκοτάδι. Και όσο τα νερά είναι βρώμικα, τόσο τα κολλάς στη μάσκα. Κάτι τέτοιο έγινε με την προσωπικότητα του ανθρώπου, να μην σου πολυλογώ. Καθότι κατέβαινε, θα λέγαμε, στις διάφορες συχνότητες αποκοπής, άρχισε λοιπόν η προσωπικότητα και γινόταν μαύρη. Όποιος, η μάσκα λοιπόν και γινόταν μαύρη. Όποιος δεν καθαρίσει τη μάσκα του να κοιτάξει κανονικά, χάνει το μέσον του εαυτού του με το περιβάλλον. Και μπαίνει στη μέση το εγώ που λέμε καμιά φορά και κάνει ότι γουστάρει. Και αντί να μπορούμε να το καθαρίσουμε, κοιτάμε με τα πρίσματα, αυτά τα διάφορα πρίσματα, έτσι. Αλλά δεν ξέρουμε ότι είναι στο χέρι μας να καθαρίσουμε τη μάσκα και να δούμε αληθινά το τι γίνεται. Έτσι, παίζει ρόλο λοιπόν σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, το περιβάλλον, τα νερά, το οτιδήποτε, πάντοτε παίζει ρόλο το περιβάλλον και πάντοτε παίζει ο εσωτερικός μας κόσμος ρόλο. Έτσι, αυτά είναι αλληλένδετα. Κάτι άλλο που θέλει να ρωτήσει κανείς?